Ναι, περί ύβριση. Δηλαδή για τον τρόπο που εξαφάνισαν στη συνέχεια ότι σωρώτησαν. Είναι τρεις αυτή τη στιγμή κατηγορούμενοι. Ο πατέρας, ο φίλος του και ένα ακόμη άγνωστο άτομο. Εκεί πρέπει να ανοίξουν τα στόματα και να πούνε είτε ο πατέρας της, είτε ο Νικολάη, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί η κυρία Παναγοπούλου, ποιο είναι αυτό, το τρίτο άτομο, το βιολογικό υλικό του οποίου βρέθηκε μπερδεμένο μαζί με το βιολογικό υλικό του κοριτσιού και του Νικολάη. Βρέθηκε μία κοιλίδα σε σοβατεπή, δίπλα στο κρεβατάκι που κοιμόταν η Άννη και περιέχει βιολογικό υλικό αυτών των τριών ανθρώπων. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι δουλειά είχε το βιολογικό υλικό ενός ακόμα άντρα μέσα στο δωμάτιο που κοιμόταν το παιδί. Τι δουλειά έχει το βιολογικό υλικό. Και θα περιμένουμε, κυρία Παναγοπούλου, να μας πει ο πελάτης σας. Ήταν ένας μόνο άντρας ή υπήρχε κι άλλο πρόσωπο μέσα στο δωμάτιο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πελάτης μου αυτή τη στιγμή εξεδόθη και παρεδόθη στις ελληνικές αρχές για να δικαστεί, διότι σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου παραπέμπεται για να δικαστεί ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών. Γνωρίζει πολύ καλά πλέον, του έχουν επιδοθεί οι κατηγορίες για τις οποίες τον βαρύνουν και έρχεται έτοιμος να μιλήσει και να πει την αλήθεια για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το παιδί, από την πρώτη στιγμή που μίλησα μαζί του, είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα, βρίσκεται σε μια ψυχολογική κατάσταση πολύ βαριά, με την έννοια, προσέξτε με, όχι ότι δεν είχε συνείδηση των παρατωμένων, τέτοια αιτήματα δεν έχουμε ως υπεράσπιση. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει πολύ καλά τι έζησε, πώς το έζησε, αλλά ο θάνατος και η απώλεια αυτού του παιδιού, το οποίο το αγαπούσε, το οποίο το φρόντιζε, το οποίο πως και ο ίδιος, αλλά και οι μαρτυρίες λένε, το φρόντιζε παραπάνω από τον πατέρα του. Αυτό το λένε και οι μαρτυρίες και υπάρχουν αυτά μέσα στο βούλευμα, έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε σε αυτό το σπίτι, αυτό το αποδέχεται. Του παρήχαν φιλοξενία το ζευγάρι, πόσο καιρό η μητέρα και ο πατέρας. Ζούσε σε αυτό το σπίτι για αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, όσο έλειπε η μητέρα του παιδιού στη Γερμανία. Ναι. Ο πατέρας με τον πελάτη σας μένανε μαζί στο σπίτι. Βέβαια, και το παιδί. Άρα στην ουσία ο πελάτης σας ξέρει πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει. Τα έχει δει όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Έχει δει πώς εξαφανίστηκε η σωρός του παιδιού μετά το θάνατό του ή την ανθρωποκτονία, ό,τι και να είναι. Τα έχει δει όλα, ξέρει. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πελάτης μου γνωρίζει αρκετά πράγματα, έτσι όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να μιλήσει και να αποκαλύψει την αλήθεια με πόνο ψυχής για αυτό το παιδί. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάρος της ευθύνης που έχει. Γιατί ο ίδιος γνωρίζει πράγματα. Πλην όμως το ότι βρέθηκε μείγμα γενετικού υλικού στο σοβατεπί, όπως σωστά είπε η συνάδελφό σας εδώ, πάνω από το κρεβατάκι του παιδιού, το οποίο αυτό το μείγμα εμπεριέχει γενετικό υλικό του δικού μου εντολέα, του ανηλίκου παιδιού, της Άννης, της μικρής, και ενός αγνώστου ατόμου, αυτό χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας. Απλώς και μόνο το έβριμα, ξέρετε, βέβαια δεν είμαι γενετιστής ούτε βιολόγος, πλην όμως ως συνήγορος, και αυτό είναι θέμα υπερασπίσεως του πελάτη μου και ο ίδιος, θέλει να ερμηνευτεί, γιατί θέλει, σας είπα, να βοηθήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας. Ο ίδιος λέει ότι μέσα στο σπίτι, τις επίμαχες ημερομηνίες, μπαίνουν, έβγαιναν κι άλλα πρόσωπα, τα οποία τα γνωρίζει και ο ίδιος ο πατέρας. Άντρες. Άντρες. Εκεί το βράδυ που πέθανε το παιδί, υπήρχαν και άλλοι άντρες μέσα στο σπίτι. Ξέρετε κάτι, το βράδυ που πέθανε το παιδί, ο ίδιος ο εντολέας μου λέει ότι δεν ήταν στο σπίτι. Αρνείται την κατηγορία ότι ο ίδιος συμμετείχε στην ανθρωποκτονία και στην περιύβριση του νεκρού. Ποιος λέει ότι σκότωσε το παιδί. Ο πελάτης μου, κοιτάξτε, επειδή σας λέω και πάλι, δεν θέλω να μπω στην ουσία. Είναι πολύ νοπό και πολύ πρόσφατες οι ημέρες. Μόλις έχει έρθει, μόλις την Πέμπτη, μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, ήθελε πάρα πολλά πράγματα να μου πει. Σας εξηγώ και σας λέω όμως ότι θα υπάρξει ανατροπή στην υπόθεση. Ο ίδιος ο εντολέας μου λέει ότι μέσα στο σπίτι έμπαιναν δύο ακόμη άτομα. Έμπαιναν γενικώς. Μπαινοέβγαιναν, αλλά τα δεν οποία προφανέστατα. Κοιτάξτε να δείτε. Αν ήταν μέσα ή όχι, αυτό μπορεί. Ξέρουμε, πραγματικά, δηλαδή αυτό. Επειδή έχει βρεθεί μείγμα, υπάρχει έβριμα.
μείγμα γενετικού υλικού αγνώστου ατόμου, ο πελάτης μου είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών να γνωστοποιήσει όλα τα στοιχεία. Ο ίδιος μιλάει για έναν ομοεθνήτους, για έναν Βούλγαρο νεαρής ηλικίας, περίπου 23-25 ετών, και μιλάει και για έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος ήταν Πακιστανός, ήταν φίλος του πατέρα και της μητέρας, τον γνωρίζουν και οι δύο, και απορεί πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, τόσο καιρό δεν έχουν ανοίξει τα στόματά τους και καταδεικνύουν απλά και μόνο τον ίδιο, τον Ναζίφ, και αποκλείουν ή σιωπούν για τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία και αυτόν γενετικό υλικό έχει βρεθεί στο σπίτι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, κύριε. Είναι άγνωστο, δεν έχει ταυτοποιηθεί. Δεν ξέρουμε αν είναι των συγκεκριμένων αλλά ανθρώπων. Αλλά έχει βρεθεί γενετικό υλικό αγνώστου ατόμου. Πάντως, και ο δικός σας ο εντολέας, ναι, ενώ ήξερε ότι τον αναζητούν οι αρχές, είχε εκδοθεί, ναι, και διεθνές, ναι, ένταλμα, ναι, σύλληψης, ναι, διέφευγε της σύλληψης. Και κάποια και όταν συνελήφθη από τις βουλγαρικές αρχές, ναι, προέβαλαν στάσεις. Δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, δεν ήθελε να εκδοθεί εδώ πέρα προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες. Κοιτάξτε, εδώ δεν είμαστε για να πούμε το άσπρο μαύρο. Σας είπα και πάλι ότι είναι μια ιδιαιτέρως περίπλοκη ποινική υπόθεση. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Ένα παιδί έχει χάσει με ιδεχθέστατο τρόπο τη ζωή του. Έχει περιευρυνθεί και πραγματικά αυτοί που το έκαναν, όποιοι το έκαναν, οφείλουν να λογοδοτήσουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο πελάτης μου, σας είπα, έχει μετανιώσει που ίσως στη Βουλγαρία δεν τόλμησε ή έμεινε εκεί και θα έπρεπε νωρίτερα να έχει έρθει και να έχει πει κάποια πράγματα. Αυτό το αναγνωρίζω και ο ίδιος. Ναι, αλλά δεν είπατε, αφού λέτε ότι, ναι, αγαπούσε πολύ αυτό το παιδί, είπα, το πελάτη σας, ότι το φρόντιζε και το αγαπούσε και είναι πολύ στεναχωρημένος. Εάν δεν το σκότωσε αυτός και το σκότωσε... Δεν το σκότωσε αυτός. Ο ίδιος το αρνείται αυτό. Εάν δεν το σκότωσε αυτός. Εγώ δεν ξέρω ποιος το σκότωσε. Ας πάρουμε το ενδεχόμενο να μην το σκότωσε και να το αγαπούσε πολύ, όπως λέτε. Γιατί όταν διαπίστωσε το παιδί είναι νεκρό, φρόντισε να βοηθήσει τον πατέρα να εξαφανίσει τα ίχνη του παιδιού με τον τρόπο που ξέρουμε. Μα δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο. Δεν αποδέχεται ότι ο ίδιος συνέβαλε στο να εξαφανίσει από κοινού με τον πατέρα το παιδί. Ούτε ήξερε, να περιβρίσει. Ήξερε ότι το παιδί. Εκ των υστέρων έμαθε ότι το παιδί έχει υποστεί όλα αυτά από τον ίδιο τον πατέρα. Άρα και ο ίδιος ο πατέρας άλλωστε... Αποδέχεται ότι ο πατέρας το εξομολογήθηκε τι είχε. Ακριβώς το αποδέχεται. Δεν πήγε όμως να το καταγγείλει. Αυτό το ότι δεν πήγε να τον καταγγείλει, το ότι φοβήθηκε, το ότι στην αρχή φέρθηκε πλημελώς, αυτό το αποδέχεται. Αλλά ότι συμμετείχε στην ανθρωποκτονία από κοινού και στην περιήβρηση νεκρού και στην παράνομη απλοχρησία σε καμία περίπτωση. Αυτά λέει δεν ότι τα δέχεται. Δεν συμμετείχε σε τίποτα από όλα. Όχι. Και είναι έτοιμος να λογοδοτήσει, να πει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, ούτως ώστε να διαφωτιστεί πλήρως αυτή η υπόθεση στο μερίδιο που αυτός γνωρίζει. Για ποιο λόγο το παιδάκι έχασε τη ζωή του, γνωρίζει ο πελάτης σας? Αυτά που γνωρίζει είναι όσα ο ίδιος ο πατέρας του εξομολογήθηκε. Όσα ο πατέρας έχει ισχυριστεί δημόσια, δηλαδή. Ακριβώς. Άρα δεν θα μάθουμε ποτέ το πώς, με ποιον τρόπο πέθανε το παιδάκι αυτό, γιατί από μόνο του δεν μπορεί ένα παιδάκι υγιέστατο απλά να... Το βρήκανε στο κρεβατάκι του νεκρό. Να σας πω κάτι. Κάποιοι γνωρίζουν, κυρία Παναγωπούλου, σίγουρα. Τα ευρήματα του γενετικού υλικού, εάν ερμηνευτούν, θα προκαλέσουν μεγάλη ανατροπή. Πρόθεση δική μας ως υπεράσπιση είναι να διορίσουμε τεχνικό σύμβουλο, διότι αν ήμασταν ένοχοι, σας το λέω πραγματικά, εάν ο πελάτης μου είχε, βέβαια ο κάθε κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του, αλλά εάν είχε τη βεβαιότητα ή την όποια συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα, δεν θα τολμούσε να ζητήσει από τους συνηγόρους του να του διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να ερμηνεύσει το γενετικό υλικό που βρέθηκε σε αυτό το σπίτι. Είναι ο μόνος από τους κατηγορουμένους, από τους συγκατηγορούμενους του, ο οποίος έρχεται και λέει ότι εγώ προτίθεμαι με δάκρυα στα μάτια μέχρι και ορό της αλήθειας να μου κάνουν για να αποδειχτεί η αθότητά μου. Τα δάκρυα τα έχει τώρα που τον εξέδωσαν τα στην Ελλάδα. Τα είχε πάντοτε. Γιατί δεν τον είδα πολύ δακρυσμένο τις πρώτες μέρες που είχε πεθάνει το παιδάκι, κυρία Παναγωπούλου. Ξέρετε κάτι, ο ίδιος ξέρετε τι μου είπε, γιατί και εγώ είχα τις ίδιες ευλογές απορίες με εσάς. Πάρα πολλά ερωτήματα. Ο ίδιος ξέρετε τι είπε, ότι όταν ο πατέρας του εξομολογήθηκε όλα αυτά, πάγωσε. Δεν το πίστευε. Δεν πίστευε αν όλα αυτά είναι αλήθεια. Σε καμία περίπτωση, κανένας μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να διανοηθεί το να τα εξομολογεί το άλλος ότι όντως υφίστανται αυτά και ότι όντως ένας ανθρώπινος νους μπορεί να σχεδιάσει και να διαπράξει και να πραγματοποιήσει όλα αυτά τα ιδεχθεί.
Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο ολοκληρώνοντας. Τα όσα έχει ισχυριστεί ο πατέρας της Άννη για τον πελάτη σας. Ναι. Ότι του προμήθευε τη δόση, ότι τον στήριζε εκείνες τις μέρες. Ναι. Στις ελληνικές φυλακές βρίσκεται εδώ και λίγα 24 ώρα ο 30χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για την αποτρόπαια δολοφονία της μικρής Άννη μαζί με τον πατέρα της και ένα ακόμη άγνωστο άτομο. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη κοντά στην πόλη Γκάμπροβο της Βουλγαρίας στις 17 Φεβρουαρίου. Λίγες ημέρες μετά και παρά τις ενστάσεις που προέβαλε, αποφασίστηκε η εκδοσή του στην Ελλάδα προκειμένου να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονία και την εξαφάνιση της σωρού της 4χρονης Άννη τον Απρίλιο του 2015. Τον 30χρονο Βούλγαρο φαίνεται πως πρόδωσαν τόσο τα ευρήματα στο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόδα, καθώς εκτός από το δακτυλικό του αποτύπωμα σε μπουκάλι χλωρίνης εντοπίστηκε και μια κοιλίδα που περιείχε βιολογικό υλικό του ιδίου της Άννη και ενός αγνώστου προσώπου, όσο και η συμπληρωματική απολογία του πατέρα της 4χρονης. Όπως υποστήριξε ο πατέρας μιλώντας στην εκπομπή μας, ο φίλος του ήταν εκείνος που του υπέδειξε τον τρόπο εξαφάνισης της σωρού της κόρης του. Εγώ ήθελα να πάρω ή την αστυνομία ή το νοσοκομείο, αλλά επειδή είμαι χρήστης εγώ, μου έλεγε αυτός ότι δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο και αυτά, επειδή ό,τι και να έγινε μετά θα με κατηγορήσουν εμένα γι' αυτό. Ό,τι διέπραξες, το διέπραξες μόνος σου? Ή με τη βοήθεια του φίλου σου? Μόνος μου το έκανα όλο. Απλώς ο φίλος μου με βοήθησε μετά για κάποια, πώς να το πω, κάποια για να τα και αυτός και μετά να καταρρίσουμε το σπίτι μαζί. Και ο οποίος μου είπε έτσι και έτσι να κάνω και εγώ με αυτά που είχα πάρει τα ναρκωτικά και αυτό ούτε καν καταλάβαινα, δηλαδή τις συνέπειες μετά τι θα γίνει. Και τον άκουσα αυτόν, έτσι μου είπε, έτσι έκανα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήσουν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Ναι, και μάλιστα ο ίδιος ο φίλος μου το βράδυ ερχόταν αυτός και μου έφερνε αυτό που χρειαζόμουν να πάρω, τη δόση. Ο φίλος σου θεωρείς ότι φύνεται? Τώρα δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, αλλά έτσι πιστεύω, για να εξαφανιστεί και να πει κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά που δεν ισχύουν, να λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Θεωρείς ότι μπορεί να έχει κάνει κακό στη μικρή? Μπορεί, δεν μπορώ να πω με ακρίβεια. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της Άννη, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα, τόσο για τις συνθήκες του θανάτου της, όσο και για τον αριθμό των εμπλεκομένων ατόμων σε αυτόν. Ποιο είναι το τρίτο άγνωστο άτομο που κατηγορείται από κοινού με τον πατέρα και τον φίλο του για τη δολοφονία της 4χρονης? Πώς βρέθηκε το βιολογικό του υλικό σε κοιλίδα μαζί με το βιολογικό υλικό του 30χρονου και της μικρής? Υπήρξε και τέταρτο πρόσωπο που βρισκόταν στο διαμέρισμα το επίμαχο χρονικό διάστημα? Από τα στοιχεία της δικογραφίας και από τα ευγένεια στοιχεία που αφορούν τη διαμονή του ζεύγους ή του πελάτου μου καθ' όλο το διάστημα που η σύζυγός του έλειπε στο εξωτερικό, είχαν περάσει από το συγκεκριμένο σπίτι αρκετά άτομα. Άτομα. Τι έκαναν αυτά τα αρκετά άτομα μέσα στην οικία? Συγκεκριμένα τα έχει κατονομάσει ποια είναι αυτά τα αρκετά άτομα? Ο πελάτης μου ό,τι είχε να προσφέρει στις ανακριτικές αρχές το είπε και από την πρώτη στιγμή είχε κατονομάσει συγκεκριμένα άτομα. Μάλιστα κάποια από τα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχε επισκεφθεί και το σπίτι έχει ήδη εξεταστεί από τις ανακριτικές αρχές. Από εκεί και πέρα, σε σχέση τώρα με το αν γνώριζε ο εντολέας μου, εάν κατά το διάστημα της απουσίας του από το σπίτι, ό,τι και ενδεχομένως ήταν και το έτερο πρόσωπο, είχε εισέλθει και κάποιος άλλος, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν μου έχει αναφέρει κάτι σχετικό.
Για θανατηφόρα έκθεση και ψευδορκία μάρτυρα κατηγορείται και η μητέρα της Άννη, η οποία μιλώντας στην εκπομπή μας μέσα από τις φυλακές όπου κρατείται προσωρινά, θεωρεί βέβαιη τη συμμετοχή του 30χρονου στο θάνατο της κόρης της. Ως μητέρα της μικρής, θεωρείται ότι έχει συμμετοχή στο θάνατο της μικρής? Ο Νικολάη. Την αλήθεια τώρα λέμε ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί να βοήθησε και ο ίδιος τον σύντροφό σας? Σίγουρα, σίγουρα. Μόνος δεν νομίζω να το έχει κάνει, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μου έχει τύξει ποτέ. Όταν έχω πάνω στη μικρή ποτέ. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν τα συνάφηνα μου ήταν έτσι.